άρεσε πριν 15 χρόνια. 15 με 16 χρόνια. Αφού ο κύριος κατάφερε να τους πετάξει, είχαν δικό του σπίτι, κατάφερε να πετάξει έξω μια εξαμιλή οικογένεια, 6 παιδιά και τη σύζυγο, για να καρποθεί κάποιο ενίκιο. Αυτό το σπίτι το έχει πάρει από την εργατική εστία, ήταν αποκλειστικά για τα παιδιά. Η αδερφή σας πώς τα έβγαζε πέρα? Την βοηθήσαμε κι εμείς. Κι εμείς είμαστε φτωχοί ανθρώποι, όσο μπορούσαμε την προσέξαμε, βάλαμε κάποια ενίκια, κάποια φαγητά, κάποια ρούχα να κοιμηθούν, να μπουν σε κάποια σειρά, να μεγαλώσουν, να πάρουν πάνω τα παιδιά. Και αφού μεγαλώνοντας μπορούν πλέον να σταθούν στα πόδια τους μόνο τους, ένα-ένα τραβούσε το δρόμο του. Έχει τώρα παντρεμένα τα 3 κορίτσια με την κοπέλα που αναζητάμε τώρα και ένα αραβωνιασμένο. Και τα 2 αγόρια είναι τα πιο μικρά, είναι κάπου 20-21 το καθένα. Ποια είναι η σχέση της τώρα με τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει, βρίσκεται ακόμα κοντά τους? Όχι, γιατί δουλεύει πλασέ έξω, στις επαρχίες, κατεβαίνει κάθε μήνα, κάθε 2, κάθε 3 μήνες, αναλόγως. Ακόμα δηλαδή παλεύει? Ναι. Δεν έχουν δικό τους σπίτι, δεν έχουν τίποτα. Όπως τους βλέπετε, έτσι είναι όλη η περιουσία τους, όπως τους βλέπετε. Αυτά που φοράνε. Η ευπραξία είναι η μικρότερη από τα παιδιά? Η ευπραξία είναι μικρότερη. Πώς ήταν τα παιδικά της χρόνια? Τα παιδικά της χρόνια ήταν καλή μέχρι τα 6 της χρόνια. Από τα 6 της και μετά, που έπαθε και το πρόβλημα αυτό. Ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι σε κάποιο περιστατικό με τον άντρα μου, που έτυχε ας πούμε, να είναι μπροστά το παιδί, είχε παθαμνησία, ξέχασε τα γράμματα, δεν μιλούσε. Ήθελε να πει φέρει νερό. Το έλεγε και στα 10 το χρόνια, το έλεγε νελό. Λόγω αυτού του προβλήματος της είχατε περισσότερα δυναμία και τη φροντίζατε πιο πολύ, φαντάζομαι? Την φροντίζατε πιο πολύ, επειδή ήταν πολύ επικίνδυνη. Μπορούσε να βρεθεί κάπως που να την εκμεταλλευτούν άσχημα, και να... γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά, δεν καταλάβαινε. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μέχρι τα 17 της χρόνια, 18, ήταν άσχημα. Πόσο χρόνο παντρεύτηκε? Έχει τώρα 5 χρονών κόρη, είναι τώρα 25. 5 χρονών κόρη, πρέπει να έχει 6 χρόνια. 6 χρόνια πατρεμένη. Πώς ήταν η σχέση της με τα παιδιά της? Με τα παιδιά της, τα αγαπάει πολύ τα παιδιά της, πάρα πολύ. Τα φρόντιζε, τα έπλυνε, τα συντέρωνε. Όπως είδα, είχε πολύ μεγάλη τάξη στα ρούχα της. Η οικογένεια δηλαδή την είχε αλλάξει λίγο, την είχε, είχε βελτιώσει την κατάστασή της? Την κούριζε πάρα πολύ, διότι το μικρό πάει φυσιοθεραπευτήριο, το άλλο πάει νηπιαγωγείο. Παιδικό σταθμό, όπως το λένε, αλλά κατά κάποιον τρόπο βρισκόταν και πολλές φορές σε μηχανία. Δεν ήξερε τι θέλει, κάτι ακινησίες είχε, ήθελε κάπου να φύγει, κάπου να βγει έξω. Οι μικροί είχαν δημιουργηθεί καταστάσεις με την οικογένεια τότε, έπαθε μερικά τραύματα ψυχικά, τα οποία τα ξεσπάνε τώρα. Αφού παντρεύτηκε και αυτή, με το πρώτο παιδί τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο, εντάξει, όπου έπαθε κάποια ασθένεια και πλέον ήθελε κάποια ειδική βοήθεια. Δεν ήταν ικανή τόσο για να τα βγάλει πέρα αυτά τα προβλήματα. Ο σύζυγός τώρα δεν μπορούσε πού να τρέξει το παιδί, να τρέξει την οικογένεια, τη δουλειά του, και έτσι τραβούσε η ζωή στην ανηφόρα συνέχεια. Τι σχέση είχατε εσείς με αυτή την ανιψιά σας? Μιλάγατε καθόλου μαζί, τι συζητάγατε? Ερχόταν σε εμάς, Σαββατοκύριακα, τακτικά, άφηνε τα παιδιά όταν ήθελε να βγει έξω. Ό,τι προβλήματα είχε, τα λύναμε μεταξύ μας. Τι άνθρωπος ήταν η ευπραξία, πώς θα την περιγράφετε? Δεν μπορούσε να βλέπει αυτή την οικογένεια, να τη μεγαλώνει αυτή. Δεν είχε δηλαδή τις δυνάμεις, νόμιζε ότι πνίγεται στο πέλαγος, πελάγωνε. Δεν μπορούσε να τα καταφέρει.
και μετά από το παιδί που αρρώστησε, το μόνιμο πρόβλημα που είχε ήταν πώς να φύγει. Το περιμένατε δηλαδή ότι κάποια στιγμή μέσα στην απελπισία της θα έκανε μια τέτοια κίνηση? Το περιμέναμε, αλλά περιμέναμε ότι κάποιος θα την παρασύρει για να σηκωθεί να φύγει. Γιατί είχε και το φόβο, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί μόνη της έξω. Φοβότανε. Για να έφυγε, κάποιος πρέπει να την παρέσυρε. Δεν έφυγε μόνη της. Αυτό είναι σίγουρο. Μόνη της δηλαδή δεν θα έπαιρνε αυτή την πρωτοβουλία? Όχι, δεν έχει τις δυνάμεις. Πρέπει κάποιος πάντα να την προστατεύει. Ή ο σύζυγος, ή εμείς από την οικογένεια, όσο τους είχαμε κοντά τους, προσέχαμε εμείς. Από εκεί και πέρα βρήκανε δουλειά εδώ, ήρθαν εδώ πέρα. Τα βρήκε λίγο πιο δύσκολα. Πώς ήταν η σχέση σας με την Ευπράξη? Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή σχέση είχαμε, δεν είχαμε προβλήματα. Πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Σε ένα ξενοδοχείο που έμενα εγώ εκεί το 1991. Και μετά από το πόσο καιρό παντρευτήκατε? Παντρευτήκαμε μετά από 8 μήνες. Στη Συρία. Α, δεν παντρευτήκατε εδώ, πήγατε. Ναι. Από εκείνη η καταγωγή σας? Καταγωγή μου από εκείνη. Για πόσο διάστημα ήσασταν εδώ στην Ελλάδα? Ήμουνα εδώ 1,5 χρονών. Και μετά έφυγα, ήρθε κάτω και παντρευτήκαμε. Μείνατε εκεί στη Συρία αφού το παντρευτήκατε? Μείναμε πάρα πολλές φορές. Μείναμε πρώτη φορά 6 μήνες, την άλλη φορά 8 μήνες. Και μετά? Και μετά ήρθαμε ξανά εδώ. Τι άνθρωπος ήταν, πώς θα την περιγράφατε εσείς που ζούσατε και μαζί της? Ήταν καλή, απλά αυτά τα προβλήματα που είχε, που δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που πρέπει να το κάνει. Δεν μπόρεσε, ας πούμε, να μεγαλώσει δύο παιδιά και να το κοιτάξει, να την πηγαίνει την άλλη παιδί στη φυσικοθεραπεία κάθε μέρα. Δεν μπόρεσε με το σπίτι, με αυτό δεν μπόρεσε να την αντέξει τα παιδιά. Μήπως χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια? Βοήθεια από πού? Δεν έχουμε κανένας. Είμαστε απάνω, μείναμε στην Περιστέρη. 4 χρόνια μας βοηθάγανε εκεί οι γονείς της, πάρα πολύ. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, δεν είχαμε κανένας. Και δεν μπόρεσε να, πούμε, να μας βοηθάει κανένας στο σπίτι. Η μάνα της δεν ερχόταν, γιατί έλειπε πάρα πολλές φορές. Και δεν είχε, ας πούμε, κανένα μάνα, αδελφή να έρθει στο σπίτι να της βοηθάει να κάνει κάτι. Ήθελε να δουλέψει? Ήθελε. Ήθελε. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα να δουλέψει. Και έτσι δουλεύατε μόνο εσείς? Ναι. Πώς ήταν μια συνηθισμένη μέρα της, δηλαδή, ήταν όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι? Ήταν μέσα στο σπίτι, κάναμε πλατεία με τα παιδιά. Πήγαμε βόλτες στη θεία της, στην αδελφή της, στη μάνα της. Σε καμία ζαχαροπλαστείο, καμία φορά, καμία καφετήρια. Έτσι περνάει τη μέρα της. Πολλές φορές στο μαγαζί, 5-6 φορές δηλαδή, ερχόταν στο μαγαζί με τα παιδιά. Ήθελε να μείνει εδώ στην Ελλάδα ή ήθελε να επιστρέψετε στη Συρία? Πού της άρεσε καλύτερα? Εδώ. Της άρεσε εδώ, ναι. Κοντά στους δικούς, ναι, της. Γιατί πήγαμε με σκοπό να μείνουμε εκεί πέρα, δεν μπόρεσε να μείνει εκεί πέρα και μου λέει θα γυρίσουμε πίσω και γυρίσαμε. Γενικά ήταν ικανοποιημένη από τη ζωή της η Ευπραξία? Δεν ξέρει τι ζητάει πολλές φορές. Είναι το πρόβλημά της. Έχει τάση φυγής. Αυτή θέλει έξω. Βγάλτε να διασκεδάζει και δεν θέλει τίποτα άλλο. Αρκεί να κάνει τις δουλειές της. Άμα δεν της το τάξεις όμως, της πεις κάνει τις δουλειές, όλα εντάξει, να ντυθείς, να είσαι έτοιμη να πάμε το βράδυ έξω. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει. Να μην τη γελάσει. Δεν της ίσως ήταν θέμα. Αυτό το πρόβλημα που είχε από μικρή. Είναι όλο κλεισμένη μέσα. Φωνές, το ένα, το άλλο και το πρόβλημα αυτό δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα, περισσότερα προβλήματα στον εαυτό της. Οι γιατροί σας είχαν συστήσει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντί της? Ναι, ο γιατρός μου είπε ότι αυτή η κοπέλα δεν μπορεί να ζήσει αν σε περίπτωση, λέει, δεν βγαίνει έξω. Μπορεί να βρεθεί να κάθεται εδώ σε μια καρέκλα και να ξεχαστεί εντελώς ότι έχει σπίτι και παιδιά και να μην γυρίσει. Thank you.
Πάλι κοντά σας, στο δεύτερο και σημαντικότερο μέρος της εκπομπής μας. Κοίταξα και την ώρα πριν, είναι 11 παρατέταρτο. Τώρα ξεκινά λοιπόν η αναζήτηση που στηρίζεται στα δικά σας τα τηλεφωνήματα, τα οποία είναι αρκετά από ό,τι με πληροφορούν οι συνάδελφοι και τα ελέγχουν, γιατί οφείλουμε να τα ελέγξουμε. Ψάχνουμε αυτό το βράδυ την ευπραξία Ισία, Ηλία και Σάιπα. Σας δίνω τα στοιχεία για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, για να ξέρετε το πρόσωπο που αναζητούμε, το οποίο το βλέπετε ήδη στην οθόνη σας. Η Σία είναι 26 ετών, είναι μητέρα δύο κοριτσιών, της Γιάννας και της Κωνσταντίνας, 5 και 3 χρόνων αντίστοιχα. Η κοπέλα αυτή χάθηκε πριν ένα μήνα από την Καλλιθέα όπου μένει. Ακούσατε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχει. Προβλήματα που μας κάνουν ιδιαίτερα και προσεκτικούς, αλλά και ευαίσθητους, γιατί πρέπει να τη βρούμε, να βοηθηθεί και η κοπέλα αυτή, αλλά και τα δύο τα παιδάκια που έχουν μείνει πίσω και υποφέρουν. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και στη συζήτηση που θα κάνουμε. Στην αρχή της εκπομπής δείξαμε έτσι μια περίεργη ιστορία που μας γύρισε 54 περίπου χρόνια πίσω. 15 ξαδέλφια αναζητούν τον 16ο ξάδελφο, τον Γιάννη Μουτάφη ήταν το όνομά του τότε, το επίθετό του, αλλά ο ίδιος δεν το ήξερε. Είναι 57 περίπου χρόνων σήμερα. Υπάρχει ένα επώνυμο λαχανίδας, ένα παρατσούκλι βλάχος και ένα χαρακτηριστικό σημάδι επάνω του που σχηματίζει το νούμερο 5. Κοινό στοιχείο είναι ότι είχαμε και μια άλλη υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Φράγκου ή Παύλου, 57 χρόνων, που αναζητεί τις ρίζες του, τους συγγενείς του. Κοινό στοιχείο και των δύο παιδιών τότε και όριμων ανδρών σήμερα είναι η τροφός, η κυρία Βασιλική Βαλμά, που πήρε τα παιδιά από το Πατριωτικό Ίδρυμα, το τότε Πατριωτικό Ίδρυμα. Επειδή έχουμε κάποια τηλεφωνήματα και για αυτές τις υποθέσεις, ζήτησαν κάποιοι να επαναλάβουμε τα στοιχεία για να βοηθηθούν, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτή την έρευνα, επειδή ακριβώς έχουν περάσει τόσα χρόνια, 54 χρόνια, και δεν επιτρέπονται λάθη. Σωστή έρευνα πριν πούμε οτιδήποτε. Πριν περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε τους πρώτους φίλους τηλεθεατές που περιμένουν στην αναμονή για να μας δώσουν κάποια στοιχεία για την μητέρα που αναζητούμε αυτό το βράδυ, θα ήθελα να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση για να πω δύο λόγια για έναν συνανθρωπό μας που χάθηκε. Μας ήρθε η είδηση λίγο πριν πούμε στο στούντιο και οφείλουμε να την πούμε γιατί είναι σοβαρή. Έχει χαθεί ο Έντμοντ Κότσης, 24 ετών, Βόρεια Ηπειρώτης, ένα παιδί με πάρα πολλά προβλήματα. Να τον βλέπετε ήδη στην οθόνη σας. Είναι περίπου 2 μέτρα το παλικάρι αυτό, μάτια και μαλλιά καστανά. Χάθηκε την 3η 21 Μαΐου από το σπίτι του στην πλατεία Αττικής. Επειδή έχει σοβαρά προβλήματα και είναι και υποστενή ιατρική παρακολούθηση, το παιδί αυτό παίρνει φάρμακα και πρέπει να παίρνει φάρμακα καθημερινά. Έχει χειρουργηθεί πρόσφατα και στο δεξί πόδι και δεν έπρεπε να το πατήσει, γιατί μπορεί να του προκαλέσει μέχρι και αναπηρία. Από ό,τι μας λένε οι δικοί του, συχνάζει σε εκκλησίες, κάποιοι τον βάζουν και ζητιανεύει για να τον εκμεταλλεύονται. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γι' αυτό θα παρακαλούσαν κάποιος έχει δει τον Έντμοντ Κότσι, το παιδί αυτό που κινδυνεύει και από πλευράς υγείας και από εκμετάλλευση. Δηλαδή, εύκολα μπορεί να πέσει θύμα οποιοδήποτε που θα τον εκμεταλλευτεί. Να επικοινωνήσει ή με εμάς εδώ στον Sky ή με τον Ερυθρό Σταυρό που έχει ευαισθητοποιηθεί για αυτή την υπόθεση, όπως και για άλλες, στο 5230043 και στο 5242194 τα τηλέφωνα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και στα τηλέφωνα της εκπομπής. Και τώρα να ακούσουμε την πρώτη φίλη, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στην αναμονή και έχει να μας πει κάτι για την Σία, την νεαρή μητέρα που ψάχνουμε απόψε. Δεν έκανα λάθος, κυρία είστε, έτσι. Κυρία, καλησπέρα. Ναι, γιατί τα μπερδεύω καμιά φορά. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας πω ότι πριν μία εβδομάδα, ίσως και 10 μέρες, ναι, επειδή παίρνω πάρα πολύ συχνά τη συγκοινωνία Θησίου Γουντή, το 230 λεωφορείο, ναι, μέσα σε αυτό, εγώ μπαίνω από Ιπποκράτους. Ναι. Μέσα σε αυτό υπήρξε αυτή η κοπέλα, η οποία είναι ίδια, ναι, και έτυχε να είμαστε πολύ φάτσα η μία με την άλλη. Ναι. Μπαίνοντας μέσα, μόλις περάσαμε λίγο την Ιπποκράτους, με ρώτησε αυτό το λεωφορείο που πάει και της είπα ότι κατεβαίνει στο Θησίο και συνεχίζει για την πλατεία Κουμουνδούρου. Ναι. Μου λέει και ποια είναι η πλατεία Κουμουνδούρου, της λέω είναι κάτω από το Θησίο. Μου λέει μα εγώ θέλω να πάρω τον ηλεκτρικό. Και της λέω θα βγεις στο Θησίο και θα πάρεις τον ηλεκτρικό. Είναι ακριβώς έτσι όπως είναι. Ναι. Παγουλή λίγο, πέστε στη μητέρα της, είναι λίγο παγουλή έτσι και στο πρόσωπο γεμάτη. Ναι. Με σκούρα ρούχα, σαν ναι, τα γεράκι μπλε φορούσε, ή φόρεμα μπλε κάτι τέτοιο, με μία τσάντα. Ναι. Προβληματισμένη κοπέλα. Ναι. Δεν μου είπε τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά είναι ίδια. Μάλιστα. Την ώρα να σας πω, γιατί ναι, πάντα παίρνω το λεωφορείο των 6 και 10, επειδή φεύγει ανά 20 λεπτά. Ήταν 6 και 10 όταν μπήκα εγώ στο λεωφορείο που ήταν μέσα. Μάλιστα.
Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Εντάξει, κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας που πήρατε και μας δώσατε ένα στίγμα, ένα πρώτο στίγμα. Πάντω ζήανε, γιατί είμαι τύπος που δεν ξεχνώ τις μορφές. Μάλιστα. Και έχει και χαρακτηριστική φυσιογνωμία η ουσία που τη βλέπουμε. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, καλή νύχτα. Να ακούσουμε και την κυρία που είναι στην αναμονή, πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής. Ε? Είναι η κυρία, περιμένει. Εμένα λέτε. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, γύρω στις 11, έβγαινα με τον άντρα μου από το νοσοκομείο της Βούλας. Ναι. Μπαίνοντας στον παραλιακό δρόμο, με διεύθυνση προς τον Πειραιά, ενώ δεν υπήρχε στάση τίποτα στο δρόμο δεξιά μας, ήταν μια κοπέλα καθόταν σε μια βαλίτσα επάνω. Εφορούσε, ήταν σκεφτική, τα μαλλιά της είναι σαν τη φωτογραφία που είναι δεξιότερα, όχι που είναι γελαστή ή άλλη. Τα μαλλιά της φαίνονταν σκούρα γιατί δεν έπεφτε φως κολώνας επάνω, δηλαδή έτσι να κοκκινίζουν. Mm. Εφορούσε μια φούστα τώρα μπλε σκούρο, ήταν μαύρο, δεν ξέρω, με λευκούς κύκλους επάνω, σαν λουλούδια ήταν, και μια μαύρη ζακέτα, μπλουζίτσα ας πούμε, επειδή έκανε ψύχρα. Ήταν σκεφτική, κρατούσε το κεφάλι της, είχαν σταματήσει δύο νεαροί, της έριχναν ματιές. Βέβαια αυτή ούτε μιλούσε, ούτε άκουσε να της πούν τίποτα απολύτως. Το μόνο που σκέφτηκα, ποιος ξέρει τι προβλήματα να έχει αυτή η κοπέλα. Για χθες βράδυ μιλάτε. Για χθες βράδυ γύρω στις 11, ναι. Ερχόμουν στον Πειραιά. Μάλιστα. Στον παραλιακό δρόμο, βγαίνοντας από το νοσοκομείο της Βούλας και μπαίνοντας στον παραλιακό δρόμο, δεν είχε στάσει να πω ότι περίμενε πως ήταν λεωφορείο. Κατάλαβα, πώς θα μπει στο λεωφορείο. Δεν έχω τι άλλο να πω. Ναι. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε, που πήρατε. Να δούμε, είναι πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε οτιδήποτε, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μας ρωτούν κάποιοι φίλοι τηλεθεατές. Κάπνιζε? Καμιά φορά κρυφά. Ναι. Μήπως εργάστηκε ποτέ σε συνεργείο καθαρισμού? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Ναι, θα ήθελα να διακόψουμε λίγο εδώ, να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να ελέγξουμε και εμείς κάποια άλλα τηλεφωνήματα που έχουμε και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την αναζήτηση αυτή τη δύσκολη.